πάμε στα Αρούμπα την Νόβα για να κρίνει τώρα και τις εκπομπές μας που δεν της αρέσει. Κατάλαβες γιατί η Τζούλια αν συμβούλευε τώρα τα διευθυντικά στελέχη του Αλφα θα έλεγε δεν μου αρέσει ο Παπανώτας, είναι πολύ κίτρινος, κάνει κουτσομπολιό, κατάλαβες. Η Τζούλια Νόβα. Μα το έλεγε, ναι, λέει δεν της αρέσει το κουτσομπολιό στην τηλεόραση. Δεν της αρέσει, αυτή είναι στην εκπομπή του Βασίλη Βασιλικού εξάλλου. Κάνει το μοντέλο στην κουβή της Βίκης Πλέσσα. Έτσι και αλλιώς δεν κάνει κουτσομπολιό η Τζούλια, βρε Δημήτρη. Δεν έχεις ακούσει ποτέ να έχει κουτσομπολέψει. Καταρχάς να έχει μιλήσει. Πάει σε άλλες εκπομπές. Το πολύ σήμερα μας έχει πιάσει όλη καλώς ήρθες. Πού πήγε. Ναι, αλλά στο θέμα είχε πάει. Συγγνώμη, είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Αλλά είσαι ένα ωραίο κορίτσι που σε γνωρίζουμε τώρα 2-3 μήνες. Πρέπει να είσαι λίγο δηλαδή, δεν την έχει συμβουλεύσει κάποιο. Αυτό σωστό, λεπτό, να το αυτό, πούμε αυτό. Δεν τη γνωρίζουμε γιατί είδαμε στην τηλεόραση να διαπρέπει και λέμε πω αυτή η πολύ καλαδούχα παρουσιάστρια ποια είναι. Τη γνωρίζουμε γιατί πήγε στο Θέμο να τη ρωτήσει ο Θέμος τι γίνεται με τον Σεφερλί και αν μαλλιοτραβήθηκε με την Τζαβαλιά. Και αν μοιάζει με τη Δούξα Νομικού. Και αν μοιάζει με τη Δούξα Νομικού. Ξέβρω. Εντάξει, τώρα που θα κάνει όμως εκπομπή διακόσμηση μόδας. Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εγώ να τα βλέπω, βγαίνω και λέω δεν θέλω. Δηλαδή, να, κάνω λάθος. Και εσύ θέλω, κορίτσι μου, είδες αυτή βγαίνει με 2 μήνες στην τηλεόραση και προσδιορίζει και τον ίδιο. Δεν είναι το αστείο, μπορεί με λίγο να το αστείο είναι ότι προσδιορίζει και το είδος. Δεν θέλει εκπομπή ότι και ότι διακόσμηση ή ομορφιά. Τι μπορεί να έχει έφεση το κορίτσι. Θέλω να φύγουμε λίγο από τις γυναίκες και να μιλήσουμε για έναν άντρα. Ναι, ξεχωριστά, επειδή